Αγαπητέ μου, Χρήστα, καλή σου μέρα. Καλημέρα και κάθε καλό. Καλημέρα. Τι πιστεύεις, θα λυθεί το πρόβλημα ή πάλι θα έχουμε λόγια επαπτερόντα του αέρα? Θέλω να πιστώσω τον. Θα το χαρακτηρίσω τον δραστήριο υπουργό, τον κύριο Χατζημαντέλα, ότι θα τηρήσει τις χθεσινές εξαγγελίες του και κάποια από αυτά τα πράγματα που έχει πει χθες θα υλοποιηθούν. Αλλά θέλω να είμαι σωστός και δίκαιος. Εγώ χθες περίμενα ότι θα εξάγγελε και θα εφαρμόζονταν αμέσως. Αλλά μας έχει πει ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των χθεσινών εξαγγελιών, αφού συνεννοηθεί μαζί με τους συνεργάτες του στον ΟΚΙΠΗ και θα καλέσει να είμαστε παρόν και οι βουλευτές και ο Δήμαρχος. Εκείνο το οποίο εκπλήττει όμως, έχει έκπληξη, είναι ότι καλά είναι οι κύριοι του ΟΚΙΠΗ ή πρέπει χθες να πάνε στην πόλη Χρυσοχούς για να αντιληφθούν τα προβλήματα. Δεν τα γνώριζαν τα προβλήματα. Άρα χθες δεν θα έπρεπε να μας έφεραν συγκεκριμένες λύσεις και να εφαρμόζουν τον άμεσα. Ή τελικά το μοντέλο να έχουμε έναν εκτελεστικό διευθυντή που να καλύπτει Λεμεσό, Κυπερούντα, Πάφο και πόλη Χρυσοχούς. Να μην δουλεύει. Και τόσα εκατομμύρια που δίνουμε ως κράτος, όταν χρηματοδοτούμε τον ΟΚΙΠΗ για να καλύψει τα ελλείμματα. Και να πούμε ότι στη Βουλή και η απόφαση τότε που άρχισε τότε είναι μέχρι το 2024 να καλύπτουμε ελλείμματα του ΟΚΙΠΗ. Και μας ζήτησα σε προχθεσινή συνάντηση που είχα εγώ μαζί με τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νικόλα Παδόπουλο, και την ηγεσία του ΟΚΙΠΗ, να δοθεί extension άλλα 3-4 χρόνια με το πρόσχημα ότι λόγω της πανδημίας δεν θα μπορέσουν να υλοποιήσουν το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Άρα πάμε για το 27-28. Όταν ζητούν αυτές τις επιπρόσθετες χρηματοοικονομική στήριξη μέχρι το 27-28, δεν μπορούν να βάλουν δεύτερον ένα εκτελεστικό διευθυντή που να καλύπτει την Πάφο και την πόλη Χρυσοχού και να λύσει τα προβλήματα. Πιστεύεις ότι εκείνη το πρόβλημα μόνο? Θεωρώ ότι είναι μια συνιστόσα από την έννοια δεν παρακολουθεί ότι άμα έχει 4 νοσοκομεία, ναι. Δηλαδή ο κύριο Δημητρόπουλο να είναι και εδώ και αλλού και αλλού και αλλού. Έγινε. Υπάρχει και μια παροιμία. Από δύο εκκλησίες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κάποιες γελά. Αυτό συμβαίνει. Τώρα, αγαπητέ μου Χρυσάνθε, εδώ τώρα οι κάτοικοι, επειδή όλα αυτά τα χρόνια έχουν μπουχτίσει σε λόγια και υποσχέσεις, από μια σειρά ζητήματα που αφορούν την πόλη Χρυσοχούς, είναι ο δρόμος, 20 χρόνια περιμένουν. Γίνονται έργα στο δρόμο, άντε να δούμε πότε θα γίνουν. Το νοσοκομείο χάθηκε μια ζωή προχθές. Σου λέει τώρα ο κόσμος ο απλός, σου λέει δεν πρόκειται να γίνει ούτε τώρα κάτι. Γι' αυτό καλά είπες ότι έπρεπε να έρθουν με λύσεις τώρα, όχι χτες, τώρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πούμε ότι όταν ως κράτος κοινωνία ζητάμε από τον κόσμο να παραμένει στις εστίες του, στα χωριά του, στις κοινότητες του, για να παραμείνει πρέπει να έχει δύο πράγματα. Υγεία και παιδεία. Δυστυχώς ούτε υγεία υπάρχει και πολλά προβλήματα στα θέματα παιδείας. Όταν πριν 15 μέρες χάσαμε έναν νεαρό ο οποίος έπαθε έφραγμα, πήγε στο νοσοκομείο Πόλη Χρυσοχούς, επειδή δεν υπήρχε επεμβατικός καρδιολόγος, τον πήραμε στην Πάφο. Ούτε εκεί υπήρχε επεμβατικός καρδιολόγος και έπρεπε να μεταφέρομαι πού, στη Λεμεσό. Μέχρι να πάει ο άνθρωπος πέθανε. Ο άλλος πήγε εκεί και πέθανε μέσα στο ταξί. Αυτά τα πράγματα ούτε στην πιο φτωχή αφρικανική χώρα, και το λέω, και το λέω με κάθε επίγνωση, λέω, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Δεν μπορεί να μην έχει χημείο το Σαββατοκυριακό και τις καθημερινές. Δεν μπορεί να μην έχει ακτινολόγο. Δεν μπορεί να μην έχει γιατρούς ειδικούς. Να μην έχει θαλάμους. Να έχει ένα μόνο πλήρωμα στο ασθενοφόρο. Να έχει 3 ασθενοφόρα και ένα πλήρωμα. Μας. Και ρωτώ, υπάρχει μόνο η ταμπέλα που γράφει Γενικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς. Εντάξει, α τη βάλω και σπίτι μου η ταμπέλα Νοσοκομείο Σαββίδης Πόλης Χρυσοχούς και το ονομάζω νοσοκομείο. Και πού είσαι και το καλοκαίρι που αυξάνεται ο κόσμος στην περιοχή. Πολύ σημαντικό αυτό που αναδεικνύει. Χαμός. Έτυχε γι' αυτό σου λέω. Πήγαμε και γινόταν το έλα να δεις. Επειδή αυξάνεται κατακόρυφα ο πληθυσμός της περιοχής λόγω των επισκεπτών, δεν υπάρχει έλεος δηλαδή. Έλεος. Απόλυτο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκτός αυτού να προσθέσω, υπάρχουν περιμετρικά και 30 άλλες κοινότητες. Βέβαια. Δεν είναι μόνο οι πόλεις. Ακριβώς. Άρα ο ασθενής του Ισπέμος, χάρη του Πομού ή της Αγίας Μαρίνας, θέλει 20 λεπτά να έρθει στην πόλη. Και επειδή λόγω του δρόμου είναι χάλια μαύρα από την Πάφο μέχρι την πόλη, θέλει μία ώρα να πάει. Ο άνθρωπος θα πεθάνει σε μία ώρα. Άρα αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Δεν μπορεί να ζητούν, και το έχω πει χθες μπροστά τους, κατάμουτρα. Δεν μπορείτε να ζητάτε χρήματα στη ζωή, δίνεις και παίρνεις. Εσείς τι δώσετε στο διαμέρισμα της πόλης
χρυσοχούς. Αν σκέφτονται μόνο τα αστικά κέντρα, τότε να πούμε, πήραμε απόφαση, κλείουμε την αστική με τα αγροτικές περιοχές, έχεις να απόλυτο δίκιο. Πόλεις, τελειώνει το θέμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου κάτι τελευταίο τώρα, επειδή το νοσοκομείο είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα, ο δρόμος είναι ένα άλλο διαχρονικό πρόβλημα. Τι γίνεται με τον δρόμο αυτό, πόλης Πάφου? Θα το πω και στην αυριανή μου παρουσίαση, ναι, στην Βουλή, στην ομιλία θα γίνει. Έκαναν πανηγυρισμούς για το μονοπάτι που θα φτιάξουν από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στουμπί και το ονομάζουν δρόμο Πάφου πόλης. Όχι. Είναι το μονοπάτι, το ονομάζω μονοπάτι, γιατί είναι μία λωρίδα από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στουμπί, χωρίς κάθετες διασυνδέσεις στη Τσάδαν και στη Μεσόη. Άρα, εγώ ο παφίτης, που είμαι στη Λεωφόρο Λάος για παράδειγμα, θα πρέπει να διανύσω απόσταση 7-8 χιλιόμετρα. Να πάω στη Αγία Μαρινούδα για να πάω στο Στουμπί. Όχι, φίλε μου. Θα πάω απευθείας από τη Λεωφόρο Ελλάδος στο Στουμπί. Αναμένουμε ότι θα ξεκινήσει. Θέλω να είμαι σωστός με κάποιες δικές μας παρεμβάσεις. Κάποιοι παράπλευροι δρόμοι όπως αυτό της Γιώργου που φωνάζω εδώ και 2 χρόνια. Που εγώ φταίω. Σας το λέω έντοιμα. Φταίω εγώ που έπεισα τον κύριο Ανδρέα Στεφάνου να δώσει το τεμάχιό του για να γίνει αυτό το κύλος. Πήγαινε έτσι λίγο δρόμο. Ακριβώς. Από μετά από 2 χρόνια θέλω να πιστώσω τον Υπουργό ότι τελικά αποφάσισε να τον φτιάξω εσύ, τελικά και δυνατά και τη δρούσα, αλλά δεν είναι η λύση στο οδικό δίκτυο της επαρχίας της Πάφου. Τα προβλήματα είναι τεράστια και επειδή είδα και το ρεπορτάζ πριν λίγο από την Ανδρέα, πας στην Πάφου αλλά και σε όλη την Κύπρο και το λέω ευθέως, να βλέπεις μπουλούκια μεταναστών είτε έξω από σχολεία, για ποιο λόγο, για να πάρουν διαδίκτυο για να μπορούν να μιλούν στο διαδίκτυο, είτε έξω από υπεραγορές, είτε να κάνουν προβλήματα στο γραφείο ευημερίας, όπως χθες μπήκαν μέσα στο γραφείο ευημερίας από τα παράθυρα και πριν 10 μέρες, αγαπητέ Ανδρέα, κατέβασαν και τα παντελόνια. Κατέβασαν τα παντελόνια στους εργαζόμενες κοπέλες εκεί και οι κοπέλες έμειναν εκεί, δεν ήξερε τι να κάνουν και αντί να πάρθει ένα μέτρο και μου λέει, ποια μέτρα, καλά ρε φίλε, δεν μπορείς αφού έχουμε πρόβλημα να βάλεις προστατευτικά στα παράθυρα και στις πόρτες να μην μπαίνουν μέσα. Δεν μπορεί να βάλεις ένα δίκτυο παρακολούθησης. Δεν μπορεί να βάλεις ηλεκτρονική πόρτα. Δεν μπορεί να βάλεις το φρουρό. Αφού δεν λύουμε το μεταναστευτικό, ας πάρουμε αυτά τα μέτρα όπως ισχύουν στην Αγγλία και στη Γερμανία που κανένας δεν μπορεί να εισελθεί για να μπορέσουμε τουλάχιστον να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους να εργαστούν κάτω από συνθήκες. Καλά τα λες. Καλά τα λες. Τώρα πιστεύω ότι και μέσα από τη Βουλή μπορεί να έχεις και πιο δυνατή φωνή. Ενισχύθηκε η φωνή σου. Είσαι χοντρόφων λίγο. Άρα μπορεί κάτι να γίνει, γιατί είναι κρίμα και άδικο για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού να ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες και να μην ακούει κανένας, να μην συγκινείται κανένας. Είναι κρίμα και άδικο. Έχετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Κωνσταντέ. Καλή συνέχεια. Και καλά Χριστούγεννα. Να είσαι καλά, καλά Χριστούγεννα. Πάμε φίλες και φίλοι τώρα στο